Κώστα, ξεκίνησε με επιτυχία το 10ο θερινό τουρνουά που διοργανώνεται εδώ με τον πατέρα σου. Θα ήθελα να μου πεις, πάμε καλά? Πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Μετά την καραντίνα υπάρχει κόσμος ο οποίος διψάει για μπάλα. Εμείς εδώ προσπαθούμε, είναι διαιτητής όλη μέρα, προσπαθούμε να βλέπουμε δίκαια 50-50, να μην αδικήσουμε κανέναν. Αλλά το τουρνουά πάει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ως διαιτητής των αγώνων, βλέπεις υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με άλλες χρονιές? Ναι, είναι μοιρασμένο το επίπεδο. Είναι μια χαρά. Φέτος είναι... Προγνωστικά είναι νωρίς ακόμα για ποια ομάδα, έτσι? Είναι νωρίς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θεόφιλε, συμμετέχεις χρόνια στα 5x5. Πιάνει... Χρόνια εδώ στο αγαπημένο μας άθλημα. Στηρίζουμε τους αδερφούς Καϊσέρλη και τον Πέτρο. Μας αγαπάει, τον αγαπάμε κι εμείς. Αγαπάμε και το άθλημα και όλοι μαζί κάθε χρονιά φτιάχνουμε την ομάδα μας και συμμετέχουμε κανονικά. Βλέπω αρκετούς πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε αυτά τα τουρνά. Θεωρείς ότι είναι μια ευκαιρία για αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να μπορέσουν να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο, ειδικά στην εποχή του COVID που δυστυχώς δεν είχατε ευκαιρία για ποδόσφαιρο? Γενικά είναι και αρκετές και πολύ καλές οι ομάδες. Είναι αρκετά καλό το επίπεδο. Αρκεί να προσέχουμε για να μην χτυπήσουμε. Πάνω απ' όλα, η υγεία μας έχει προτεραιότητα. 17 ομάδες συμμετέχουν στο 10ο τουρνουά καλοκαιρινό. Θεωρείς ότι η ομάδα σου έχει κάποιες ελπίδες να μπει στην τετράδα? Εντάξει, είμαστε μια καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα με τα αποτελέσματα θα δείξει. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Χρήστο, και εσύ εδώ στην ομάδα. Έτσι, πώς τα βλέπεις το πρωτάθλημα, το 10ο πρωτάθλημα? Να παίξουμε την μπάλα μας, δεν έχουμε στόχους και τέτοια. Απλά ερχόμαστε. Και ό,τι γίνει. Σε ποια θέση θα αγωνιστείς ή το 5-5? Μπροστά. Βαρύς. Θα πετύχεις γκολ ή βλέπεις σήμερα αντίπαλη? Είναι δύσκολη και εμπειρία η αντίπαλη. Θα είναι δύσκολη, είναι καλή φαίνονται, αλλά εντάξει. Θεωρείς ότι κατά την περίοδο που ήμασταν κλειστά όλα, τώρα που ανοίξανε τα γήπεδα και ειδικά τα 5-5 που απασχολείται περισσότερος κόσμος λόγω της θερινής περίοδου, είναι σημαντικό να παίζει κάποιος ποδόσφαιρο? Ναι, είναι καλό για τα παιδιά. Εντάξει, να ξεσκάσουμε λίγο, να παίξουμε την μπάλα μας και βλέπουμε. Καλή συνέχεια σας. Ευχαριστώ επίσης. Γιάννη, είσαι μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου. Φοβερό δεκάρι, δεν υπάρχουν πια δεκάρια. Η ηλικία βέβαια μας έχει οδηγήσει να παίζουμε εδώ στα 5x5. Το ποδόσφαιρο ξεχνιέται? Ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω. Το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Απλά τα χρόνια περνάνε. Αλλά εντάξει, αφού έχουμε τη δυναμία και παίζουμε εδώ στο 5x5, μια χαρά είμαστε. Είσαι χαρούμενος που βλέπεις το γιο σου δίπλα σου να παίζει μπάλα? Αυτό πήγα να πω τώρα. Πολύ χαρούμενος που έφτασε επιτέλους να παίζω και με το γιο μου το μεγάλο μπάλα. Εδώ τα τουρνά 5x5 που διοργώνουν τα αδέλφια Πέτρος και Ανδρέας Καϊσαλής. Τόσα χρόνια συμμετέχεις, πώς θα βλέπεις τα τουρνά εδώ? Κοιτάξτε, είναι καλό αυτό που γίνεται. Μας δίνει δυνατότητα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Περνάμε καλά. Ο Πέτρος είναι καλό παιδί, ο Ανδρέας, όλοι εδώ. Μας φέρονται καλά. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σας βλέπω, παρακολουθείτε χρόνια ποδόσφαιρο και ειδικά τα πρωταθλήματα 5x5 που διοργανώνονται εδώ στους αδελφούς Πέτρος και Ανδρέας Καϊσαλής. Πώς βλέπετε το τουρνουά? Είναι δυνατό οι ομάδες? Δυνατό, είναι πολύ δυνατό το τουρνουά. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο. Έχει τρομερή ζέστη. Μπράβο στα παιδιά που μπορούν και αγωνίζονται με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Συμμετοχή βλέπω έχει από ποδοσφαιριστές που είναι και πολλά παιδιά, είναι ενεργεία. Έρχονται για να μην χάσουν να μην έχουν κενό σε όλη τη διάρκεια τη χρονική. Είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Θεωρείτε ότι μέσα από αυτά τα τουρνουά μπορεί να αναδειχθεί κάποιο μικρό ποδοσφαιριστή που θα φτάσει ψηλά σε επίπεδο? Καλό θα ήταν να έρχονται και οι παράγοντες να βλέπουν λιγάκι αυτά τα παιχνίδια, γιατί όλο και κάποιο παιδί ξεχωρίζει. Υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει, δεν έχουν δοκιμαστεί σε ομάδες. Όπως τώρα, παράδειγμα, έχει κάποια παιδιά που είναι αστυνομικοί, έχει στρατιωτικούς, έχει κάποια παιδιά και μικρά παιδάκια που συμμετέχουν. Μπορεί να έρχονται οι παράγοντες να βλέπουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, εσύ είσαι νεότερος βέβαια από άλλους ποδοσφαιριστές, είσαι ενεργεία ποδοσφαιριστής, εξαίρετος ποδοσφαιριστής. Θεωρείς ότι τα 5x5 πρωταθλήματα συντηρούν έναν ποδοσφαιριστή σαν και εσένα ή άλλους συναδέλφους σου να μην χάσουν την επαφή με το ποδόσφαιρο, ειδικά την εποχή του κορονοϊού? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τα καλά λόγια καταρχάς. Σίγουρα συντηρούν να έχεις μια αλφα κίνηση, να μην μείνεις πίσω, γιατί παίζεις μπάλα, κουμπάς μια επαφή με την μπάλα, Σίγουρα θέλει μεγάλη προσοχή για κάποιους ποδοσφαιριστές που ασχολούνται είτε τοπικό είτε κάποιοι επαγγελματίες. Εντάξει. Θέλει προσοχή και τακτικό. Αν γίνει και πιο τακτικά, καλό θα είναι. Προφανώς με το έμπειρο μάτι σου παίζεις αντίπαλους με νεότερους ποδοσφαιριστές. Θεωρείς ότι μπορεί να βγει κάποιο ταλέντο από τέτοια πρωταθλήματα? Εννοείται ότι δεν μπορεί να υπάρχει ταλέντο. Όπως βλέπετε πίσω, ο Κυριόπουλος είναι ένα μεγάλο ταλέντο που έχει πάει και στον Παναθηναϊκό μεταγραφή.
Υπάρχουν πολλά τα δεν μπορούν να βγουν και στις ακαδημίες, έρχονται στις ακαδημίες και στο 5-5 μπορούν να δουν 2-3 παιδιά που μπορούν να φύγουν. Να παίξουν μπάλα. Έστω αλφατοπικό, αλφατοπικό, ό,τι να είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δόλου. Εγώ ευχαριστώ. Στέφανε, εκτός από εξαιρετικός αθλητής στο βόλι, βλέπω και πολύ καλός ποδοσφαιριστής στα 5x5. Όλα τα αθλήματα προσπαθούμε, περνάμε καλά, παίζουμε. Ό,τι έχει μπάλα το παίζει. Ό,τι και το παίζει καλά. Είστε και οι δύο εξαιρετικοί αθλητές, μη φεύγεις. Εδώ Ζαμάγιας Μπέικερι εκπροσωπούμε, χωρίς τον Παντελή. Για το κοινό εδώ Ζαμάγιας, θα δείχνει η κάμερα. Αυτά, περνάμε καλά, καλοκαιράκι, μπαλίτσα, βόλι, από όλα. Το χόμπι μας. Έτσι. Δεν σας φοβίζει το άθλημα του ποδοσφαίρου, μιας και είστε βολεϊμπολίστες? Όχι, γιατί και αυτό μπάλα έχει, οπότε δεν μας προβληματίζει. Παίζουμε απλά, μεθοδικά και έχουμε πλάνο. Πάμε για το καλύτερο. Έτσι. Σας βοηθήσει η προετοιμασία τόσων χρόνων του βόλεϊ να είστε εδώ πέρα πιο δυνατοί? Πιο δυνατοί δεν ξέρω, αλλά πιο αποτελεσματικοί θα μπορούσα να πω, γιατί το βόλεϊ θέλει απλότητα. Θα συμφωνείς? Εδώ μετράει και αντοχή στο ποδόσφαιρο, ναι, κυρίως. Εκεί που... ίσως υστερήσουμε. Λοιπόν. Γι' αυτό έχουμε προσθήκες δύο ποδοσφαιριστές. Παιδιά, καλή επιτυχία και σας έχουμε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Νίκο, ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες με εξαιρετική επιτυχία το 10ο θερινό τουρνά των αδερφών Καΐσαλη, 5x5. Η ομάδα σου συμμετέχει έτσι, είδα αγωνιστήκατε προηγουμένως. Θεωρείς ότι είναι σημαντικό να γίνονται τέτοια τουρνουά προκειμένου παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε μια ομάδα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν κάποιες προπονήσεις, θα έλεγα, ή αγώνες σε τέτοιο επίπεδο? Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο γενικά και από τις ομάδες. Γίνονται ανταγωνιστικοί αγώνες. Και σίγουρα τώρα ήταν και η καραντίνα που όλοι είχαμε μια τεράστια αποχή. Οπότε είναι καλή ευκαιρία για να κάνουμε και προπόνηση, να το ευχαριστηθούμε κιόλας πάνω απ' όλα. Σου αρέσει που αγωνίζεσαι με ποδοσφαιριστές που ήδη αγωνίζονται σε ομάδες κατηγοριών και κάποιες σε εθνικές κατηγορίες? Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ανεβαίνει και το επίπεδο, γίνεται πιο ανταγωνιστικό και κερδίζουμε κι εμείς μέσα από αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Δήμο, καλησπέρα. Σ' αρέσει να βλέπεις αγώνες 5x5? Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου, χρόνια τώρα, έρχομαι εδώ γύρω στα 18 χρόνια. Το αγαπάω πολύ αυτό που κάνω και βλέπω και φίλους, γνωρίζω φίλους και φίλους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες δομές ποδοσφαιρικές για να ξεφύγει ο κόσμος. Είναι το μέλλον των παιδιών μας. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, να προωθούμε τα νέα παιδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμο. Καλή συνέχεια. Σε καλά. Κλεοπάτρα, θα ήθελα την άποψή σου για το ποδόσφαιρο των 5x5 και ως γυμνάστρια αλλά και ως γυναίκα. Και ως πρώην αθλήτρια του ποδοσφαίρου. Συμφωνώ απόλυτα. Κοίταξε, Στέργο, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο είναι ο βασιλιάς των σπόρων, και εγώ πιστεύω ότι είναι ο Στίβος, αλλά οι περισσότεροι λένε το ποδόσφαιρο. Έχει τους περισσότερους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Προπονούνται παιδιά στο ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία. Το 5x5 είναι με λιγότερους παίκτες, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τουρνουά και στο 5x5 και στο 11x11, να το πω. Ειδικά εδώ στην ΚΟ έχουμε πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται και θα τολμήσω να πω ότι θα μπορούσαμε και εμείς οι γυναίκες να παίξουμε. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε με τους άντρες, θα μπορούσαν να μας προσέχουν λίγο, να παίζουν λίγο πιο μαλακά. Αν και από ό,τι βλέπω τώρα τις ομάδες μας εδώ στην ΚΟ, το Φιλίνο που ήταν η πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε και ήμουν παίκτρια από τα πρώτα της βήματα, και τον Όμιλο Ανθρωπαιδιών που τώρα έχει ξεκινήσει και η γυναική ομάδα, ότι οι γυναίκες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο και παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο δεν ταιριάζει τόσο στα κορίτσια, όλα μπορούμε να τα κάνουμε, μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό, αλλά εμείς μπορούμε να το επεξέλθουμε. Σίγουρα όχι τόσο δυναμικά όσο οι άντρες, αλλά θα μπορούσαμε πολύ άνετα να σταθούμε, νομίζω, σε ένα τουρνουά 5x5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Σας βλέπω παρακολουθείτε εδώ τους αγώνες 5x5. Ως γυναίκα σας αρέσει το ποδόσφαιρο και παρακολουθείτε έτσι? Ναι, μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο και έχει αρκετά ανταγωνισμό εδώ, τα παιδιά όλα παίζουν πολύ ωραία και έρχομαι συχνά και τους βλέπω. Καμιά φορά πάνω στα νεύρα τους μπορεί να φύγει καμιά βρυσιά σας? Προκαλεί εντύπωση, έχετε γνωρίζετε έτσι? Όχι, εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, ούτως ή άλλως απέξουν όλοι οι φίλοι μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθείτε ποδόσφαιρο συχνά? Εντάξει, όχι πολύ συχνά. Σας αρέσει? Για την ομάδα έρχομαι εγώ. Εσείς είστε σαν θεατής ή σαν και σαν μέλος ομάδας? Θεατής κυρίως. Θεατής. Και ψυχωτής της ομάδας. Έχετε παρακολουθήσει κάποιους αγώνες? Βλέπετε και κάποια ομάδα να υπερισχύει ή ακόμα είναι νωρίς το πρωτάθλημα? Ναι, εγώ πιστεύω το φαβορί για το τουρνά είναι το Ζαμάγιας Μπέκερ η ομάδα. Είναι όλα τα παιδιά κορυφαίοι αθλητές. Ελπίζω να κερδίσουμε μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς παρακολουθείτε εδώ ποδόσφαιρο? Παρακολουθώ, ναι. Σας αρέσει έτσι να βλέπετε αγώνες ή θα συμμετέχετε κι εσείς? Όχι, εγώ παρακολουθώ μόνο σαν θεατής. Ναι, και θα δούμε τα παιδιά τώρα σήμερα. Έχετε κάποια ομάδα εδώ που θέλετε να κερδίσει, κάποιους δικούς σας φίλους που ενδιαφέρεστε? Τώρα τα φιλάρια μας παίζουν εδώ πέρα. Πώς λέγονται? Ζαμάγια. Ζαμάγια, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.